ξέρω από τη δική, αλλά πάντως εδώ ήταν κόλαση ολόκληρη. Προλάβανε και βγήκαν όλοι έξω, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο θύμα. Πανδαιμόνιο προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ακάλυπτο χώρο ανάμεσα σε κατοικίες στον πόρο Ηρακλείου, με τα οχήματα της πυροσβεστικής να αδυνατούν να φτάσουν κοντά στην εστία της φωτιάς και τις φλόγες να φτάνουν τα μπαλκόνια των γειτονικών κατοικιών. Είχε μαυρίσει ο κόσμος όλος. Mm-hmm. Και παίρνω τον άντρα μου, του λέω τρέχα, γιατί και ανάβαν τα καλώδια από εκεί, από το διπλανό, ανάβαν και παίρνανε φωτιά τα καλώδια από την αποθήκη μας. Παίρνει φωτιά, δεν αγγιζουνέψουν. Πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα? Ήταν 3-4 γριά, μέσα τη βγάλαμε τελείως. Έγινε απομάκρυση πριν φτάσουμε εμείς στον κατοίκον με τη βοήθεια της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο κατάφεραν να εκενώσουν τα σπίτια που βρίσκονται γύρω από τον ακάλυπτο χώρο, ενώ βοήθησαν και μια μητέρα με το μωρό της να βγει από το σπίτι της, καθώς οι φλόγες έφταναν τα μπαλκόνια του δεύτερου ορόφου, καίγοντας από λάστιχα μέχρι απλωμένα ρούχα. Φοβηθήκαμε, δηλαδή εάν η πυροσβεστική δεν επέμβαινε γρήγορα, θα καιγόταν ένα ολόκληρο τρέγωνο. Με την κινητοποίηση την άμεση 8 οχημάτων και 25 ανδρών να περιορίσουμε την πυρκαγιά μόνο στο γεώμενο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε κανένα κτίριο από δίπλα σε πολυκατοικίες οι οποίες γειτνιάζανε. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο σε συγκρότημα παλαιών προσφυγικών κατοικιών και γρήγορα επεκτάθηκε σε αποθήκη με αποθηκευμένα ξύλα, ηλεκτρικές συσκευές, φιάλες υγραερίου και εκατοντάδες κιλά λάδι. Από όσο άκουσα είναι 34 άτομα τα οποία ήταν εκεί κοντά. Δεν χτύπησε κατά τα άλλα, η καταστροφή μεγάλη. Καπνός και αναθυμιάσεις έπνιξαν την περιοχή, ενώ οι φλόγες απλώθηκαν στα μπαλκόνια των γειτονικών σπιτιών, προκαλώντας μεγάλη αγωνία και αναστάτωση, με ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο να κινδυνεύει. Τώρα χρειάζεται να πάει κάπου να αρπάξει. Δίνω συγχαρητήρια. Υποκλείομαι στην περιοχή. Φοβηθήκατε, φαντάζομαι. Όχι, δεν φοβηθήκαμε, διότι έχουμε εκπαιδευμένους άντια πυροσβέστες και αυτό το σώμα τιμάει το Ηράκλειο και την Κρήτη ολόκληρη. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, με το ζήτημα της αδυναμίας πρόσβασης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να προβληματίζει τους κατοίκους της περιοχής πολύ έντονα. Το ένα σπίτι δίπλα στο άλλο, στενός ο χώρος και δεν υπήρχε πρόσβαση για την πυροσβεστική να κάνει τη δουλειά της. Είναι όλοι οι δρόμοι στενοί, ούτε ασθενοφόρο μπορεί να περάσει. Ούτε πρώτες βοήθειες μπορούν να περάσουν. Το μισό Ηράκλειο δυστυχώς είναι έτσι